Σεβασμιότατε Δέσποτα, Άγιοι Καθηγούμενοι, Σεβαστοί Πατέρες και Αδελφοί, δοξολογίας και ευχαριστίας προσφέρομεν εις τον Άγιον Τριαδικών Θεών ημών, ο οποίος μας εξίωσε και φέτος να συνεορτάσουμε τον Θείο Ευαγγελισμό της Θεομήτων, σήμερον της σωτηρίας ημών το κεφάλαιο. Ο Υιός του Θεού σήμερον γίνεται Υιός της Παρθένου, δια να λάβουν την δυνατότητα να γίνουν και πάλι Υιοί των ανθρώπων, Υιοί του Θεού. Μεταφόβο εστάθη ο Αρχάγγελος ενώπιον αυτής, την οποίαν εξέλεξε ο Θεός εξ όλου του ανθρωπίνου γένους και ήκουσεν εκ του στόματος του η Παρθένος έναν χαιρετισμόν ασυνήθιστον και παράδοξον. Χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εν γυναιξήν. Μεταξύ όλων των γυναικών που υπάρχουν στην ιστορία και που θα υπάρχουν έως την συντέλεια του κόσμου, μόνον αυτή είναι ευλογημένη. Και πώς εδέχθη η Παρθένος των χαιρετισμών, πως είναι φυσικόν εταράχθη με τα λόγια του Αρχαγγέλου και σκέφτη τι να σημαίνει άραγε ένας τέτοιος χαιρετισμός. Την ετοποθέτησε ο Αρχάγγελος Γαβρίλε πάνω εξ όλων των ανθρώπων, την ονόμασε ευλογημένη και ότι μαζί της είναι ο Θεός. Αλληπαρθένος σιωπούσε όπως σιωπούσε πάντα στην ζωή της και ήταν ευλογημένη αυτή η σιωπή. Σιωπούσε αργότερα στην Βηθλέμ κατά την γέννηση του ανθρώπου. Σιωπούσε και εις τον Σταυρόν εις τον Γολγοθάν αργότερα. Ατένιζε σιωπηλά τον ιόν της τη στιγμή κατά την οποία πόνος ανυπόφορος διήρχεται την καρδία της. Σιωπούσε και τώρα και σκέπτεται τι είναι ο ασυνήθιστος αυτός χαιρετισμός. Και είπε ο Αρχάγγελος, «Μη φοβού Μαριά μου, έβρες γαρχάριν παρά το Θεό και ειδού συλλήψη εγγαστρή και τέξει ιόν και καλέσει το όνομα αυτού Ιησούν. Ούτως έστε μέγας και Υιός υψής του κληθήσετε». Και η Παρθένος, «Πώς έστε μη τούτο επί άνδρα ουγενόσκο». Η δε απάντησης που έδωκε ο Αρχάγγελος πράγματι προκαλεί θαυμασμόν και δέος με βαθίαν πίστην και ταπείνωσιν. Ας ακούσουμε τα λόγια του Αρχαγγέλου προς την υπεραγία Παρθένου. «Πνεύμα Άγιον επελεύσετε επί σε και δύναμις υψής το επισκιάσισιν, διότι το γενόμενον Άγιον κληθήσετε Υιός Θεού». Η υπεραγία Παρθένος με κεκλειμένη την κεφαλήν οίκουε σεμνοπρεπώς των λόγων του Αρχαγγέλου Γαβρίλ και με τα ταπεινώσεως πολύ σαπίνησεν η Παρθένος. «Ιδού η δούλη Κυρίου γέννη τόμη κατά το ρήμα σου». Μόνον οι ταπεινοί υπακούν ολοτελώς, μόνον οι ταπεινοί προσφέρονται απροφασίστως να συνεργήσουν για να γίνουν τα αδύνατα δυνατά, αποβλέποντες εις την παντοδύναμον δεξιάν του υψίστου. Αυτόν τον λόγον ήκουσεν ο κόσμος κατά την ευλογημένη εκείνη ημέρα του Ευαγγελισμού. Ούτως ήρχισε το μέγα έργο της σωτηρίας του ανθρωπίνου γένους. Ευχαριστούμεν σοι πάντων ένεκεν Παναγία Θεοτό και Παρθένε. Ευχαριστούμεν σεβασμιότατε Δέσποτα δια την προθυμίαν και των κόπων της προσελεύσεώς σας. Με την παρουσίαν σας ελαμπρύνατε την εορτήν, εγεμίσατε με χαράν και ευλογίαν του συνεορτάζοντας. Παρακαλούμεν την αϋπάρθενον κόρην και γλυκοφιλούσαν μητέρα να αναδεχθεί εκείνη το χρέος μας και να αποδώσει εις τον καθένα τα καλά και συμφέροντα τες ψυχές ημών και ζωήν την αιώνια. Να μας αξιώσει δε να διέλθουμεν με υπομονήν και μετάνοιαν το υπόλοιπον της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής, δια να αξιωθούμεν να συνεορτάσουμεν με τα πάντων των Αγίων την κοσμοσωτήριον Ανάσταση του Κυρίου. Ω η δόξα, η τιμή και η προσκύνηση εις τους αιώνας. Amém.